Άγιος Ευσέβιος έζησε στους ταραγμένους χρόνους που η Εκκλησία υπέφερε από τις κακοδοξίες του Αρίου. Αυτοκράτορα στην εποχή εκείνη ήταν ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντίος, ο οποίος υποστήριζε τη δισεβή αυτή αίρεση και κατεδίωξε σκληρά όσους έφεραν αντιρρήσεις και αντιστάθηκαν στις προθέσεις του. Ο Άγιος Ευσέβιος, ο οποίος ήταν επίσκοπος Αμοσάτων, διώχθηκε, υπέμεινε όμως με σταθερή καρτερία όλες τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες, με την ελπίδα ότι η Ορθοδοξία θα εξέλθει στο τέλος νικήτρια. Όταν πέθανε ο αιρετικός και λαομίσιτος Κωνσταντίος, τον διαδέχθηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει τη λατρεία των ειδώλων. Ο Ιουλιανός εξαπέλυσε φοβερότερους διωγμούς κατά των χριστιανών. Τότε νέες διώξεις άρχισαν για τον Ευσέβιο, πολύ χειρότερες από τις προηγούμενες. Όμως ο Άγιος παρέμεινε το ίδιο ακλόνητος. Τέτοια συνέβησαν και με τον αυτοκράτορα Ουάλη, ο οποίος ήταν κι αυτός θερμός υποστηρικτής των Αριανών. Ο Άγιος για μία ακόμη φορά κλήθηκε να υπερασπιστεί την καθαρότητα της Ορθόδοξης πίστεως. Για τους αγώνες του, ο Ουάλης τον απομάκρυνε από τον επισκοπικό θρόνο του και τον εξόρισε σε κάποια έρημο κοντά στον ποταμό Ίστρο. Μετά το θάνατο του Ουάλη, ο Άγιος επανήλθε από την εξορία στην επισκοπή του και άρχισε αμέσως την κάθαρση της επαρχίας του από τους κακόδοξους αιρετικούς. Κάποια ημέρα, το έτος 380 μετά Χριστόν, που περνούσε έξω από το σπίτι μιας αιρετικής γυναίκας, εκείνη τον χτύπησε με μίσο στο κεφάλι με μια μεγάλη πέτρα, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του Αγίου Ευσεβίου και τη μετάβασή του από τα λυπηρότερα προς τα τερπνά.